Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό, όπως τον χαρακτηρίζει η κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι είναι ένας προϋπολογισμός που, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα δώσει στους πολίτες ή θα τους πάρει ακόμη περισσότερα? Ακούστε, έχει βαθμούς ελευθερίας. Πολύ περισσότερους αυτούς ο προϋπολογισμός από ό,τι είχαν οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί. Ωστόσο όμως έχει και πολλές ευχές και πολλά αν που συνδέονται με την ανάπτυξη, τα αν. Δηλαδή, αν οι επενδύσεις. Να σα πω κάτι πολύ απλό, κύριε Χατζηνικολάου. Προϋπολογίζει αυτός ο προϋπολογισμός ότι οι επενδύσεις το 2019 θα αυξηθούν κατά 11,5% περίπου, 11,9%. Όταν το 2018 σε σχέση με το 2017 ήταν στο 0%. Αυτό όμως στηρίζει όλο το σενάριο της ανάπτυξης του 2,5%. Και έτσι λοιπόν έχουμε πολλές ευχές και πολλά αν όσον αφορά την ανάπτυξη, αλλά είναι δεσμευτικός όσον αφορά την παραγωγή δημοσιονομικού πλεονάσματος, έτσι. Γιατί αυτός ο προϋπολογισμός έχει δύο στόχους. Καταρχήν να δείξει ότι είναι ένας μεταμνημονιακός προϋπολογισμός, άρα τροφοδοτεί την ανάπτυξη. Κατά δεύτερον, να μπορέσει να εξυπηρετήσει το θέμα των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, όχι μόνο αυτός ο προϋπολογισμός, κύριε Χατζηνικολάου, και άλλοι πολλοί μέχρι το 2060. Είναι δέσμη δηλαδή μιας διαχείρισης χρέους που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πολύ απλά το δημοσιονομικό πλεόνασμα και ο δημοσιονομικός στόχος που υιοθετούν οι προϋπολογισμοί είναι αποτέλεσμα του χρέους. Και όλα αυτά που κάναμε και έχουμε πει και μαζί για το PSI και πάει λέγοντας. Ναι, αυτά τα υψηλά πλεονάσματα δεν αποτελούν ουσιαστικά ένα χαλαρό μνημόνιο, να το πω έτσι. Είναι μια χαλαρή, δεν θα έλεγα χαλαρή, πολύ στενή δημοσιονομική δέσμευση. Ναι, ακριβώς. Για να παραχθούν αυτά, και μην ξεχνάτε ότι αυτά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα πάνε για την αποπληρωμή των χρεών. Και πάνε για την αποπληρωμή των χρεών στο εξωτερικό, έτσι. Φεύγουν χρήματα. 7, 8, 10 δισεκατομμύρια από το χρόνο. Από πού θα έρθει η ανάπτυξη λοιπόν? Η ανάπτυξη. Και μπορεί να έρθει η ανάπτυξη και να έρθουν επενδύσεις όταν για παράδειγμα το εισόδημα των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων φορολογείται με πάνω από 50% ουσιαστικά? Έτσι είναι. Και είναι φαινάκι να πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο από τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις συμμετέχουν με το μικρότερο ποσοστό στη διαμόρφωση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Το μεγαλύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η κατανάλωση. Καλός ή κακός, να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, αν είναι καλός ή κακός, αλλά έτσι είναι αυτή τη στιγμή. Άρα το διαθέσιμο εισόδημα είναι αυτό που μετράει. Και η ιδιωτική κατανάλωση στον ίν προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό του 2019, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα παραμένει σταθεροποιημένο. Επομένως, εγώ θα έβλεπα με ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική σκοπιά να μπούμε σε μια συζήτηση επεκτατικής εισοδηματικής πολιτικής, για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί η κατανάλωση και να καλύψουμε όλα τα προηγούμενα προβλήματα τα οποία είχαμε τις εποχές των μνημονίων. Τώρα, κατά καιρούς έχουν εκφραστεί διάφοροι προβληματισμοί. Έχετε λάβει και εσείς μέρος σε αυτή τη συζήτηση για το αν η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη είναι καλή ή κακή, αν είναι θετική ή αρνητική για την πορεία της χώρας και την πορεία της οικονομίας. Σήμερα, τι λέτε? Πώς απαντάτε στο ερώτημα αυτό? Ακούστε, δείτε, η Ευρωζώνη χρειάζεται να αλλάξει και να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι έχει μπει στροχιά της αλλαγής. Ευχόμαστε όλοι να είμαστε στην ΟΝΕ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να αποκλείει εξορισμού τη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ. Σε μια ΟΝΕ όμως η οποία θα έχει και ένα αναπτυξιακό πρόσημο. Σε μια ΟΝΕ η οποία θα μπορέσει να εσκύψει στις αρχές τις οποίες έχουν βάλει οι θεμελιωτές αυτού που λέμε ευρωπαϊκού οράματος. Όχι σε μια ΟΝΕ γερμανικής κατεύθυνσης που το μοναδικό, τη μοναδική πηξίδα που έχει είναι η δημοσιονομική προπτική. Οι μεταβολές οι οποίες έχουν δρομολογηθεί και θέλω να πιστεύω ότι ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019 θα αρχίσουν να υλοποιούνται, θα μπορούν να δημιουργήσουν μία ΟΝΕ που θα εξαλείψει πολλά από τα προβλήματα του προηγούμενου θεσμικού καθεστώτος, όπου ήταν ανέτοιμο, κύριε Χατζηνικολάου, το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς να διαχειριστεί και κρίσεις χρέους, και εκεί κάναμε κριτική ουσιαστική, αλλά και κρίσεις μεγάλης ύφεσης που γνώρισαν οι οικονομίες και της Ιταλίας και της Γαλλίας, αλλά και της Ελλάδος. Όσο λοιπόν πιστεύουμε ότι μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, αξίζει τον κόπο να δώσουμε τη μάχη από μέσα για να αλλάξουν και να μπορέσουμε να εγκαθιδρύσουμε μια διαφορετική αναπτυξιακή προπτική, όχι μόνο της ελληνικής της Ελλάδος, αλλά και των υπόλοιπων Ευρωπαίων συμπολιτών. Αν όμως η ΟΝΕ είναι αυτό το οποίο γνωρίσαμε το 2011, το 2012, το 2013, με τα πολλά λάθη τα οποία είναι ομολογημένα και από τον κύριο Ντάιζεμπλουμ,
και από τον κύριο Γιούνκερ και από τον κύριο Τρα και πάει λέγοντας. Τότε θα πρέπει να έχουμε μια στάση προβληματισμού απέναντι σε αυτή. Τώρα, θα κλείσω με ένα ερώτημα που είναι αγαπημένο ερώτημα των Ελλήνων. Στα καφενεία και στις καφετέριες μεταξύ μας συζητούμε τι θα κάναμε αν ήμασταν για μία μέρα πρωθυπουργοί. Εγώ κατάλαβα ότι αν ήσασταν για μία μέρα υπουργός οικονομικών, ήδη κατάλαβα ότι ένα πρώτο πράγμα που θα κάνατε θα ήταν να αυξήσετε το εισόδημα των Ελλήνων για να αυξηθεί και η ζήτηση στην αγορά. Είναι ζήτηση, αυτό ναι. Ακριβώς. Τι άλλο. Τι θα κάνατε μέσα σε ένα 24ωρο, αν σας δίναμε τα κλειδιά του Υπουργείου Οικονομικών? Τράπεζες, τίποτα άλλο. Τράπεζες. Δεν μπορεί η οικονομία να βγει από την κρίση χωρίς να έχει χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρέπει να βρούμε το ταχύτερο δυνατό μια λύση προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα. Πρέπει να εσκύψουμε πάνω αυτό το πρόβλημα, μαζί με το πρόβλημα των κόκκινων δανείων που έχει και μια σαφέστατη κοινωνική διάσταση, αλλά δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, για προϋπολογισμούς, για την έξοδο από την κρίση, για επανάκαμψη στις αγορές. Γιατί σας θυμίζω ότι οι αγοραστές των ομολόγων θα είναι οι τράπεζες πάλι των ελληνικών ομολόγων και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να έχουμε τραπεζικό σύστημα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χιόνι. Εγώ, κύριε Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Διονύσης Χιόνης.